Ο διαλογισμός σήμερα περιέχει δόμηση ομαδικού χρυσού άξονα. Και αυτό γιατί θα έχουμε μία σειρά διαλογισμών, το έχω ξαναπεί, που θα είναι εντατικές καθάρσεις, αλλά η δουλειά θα γίνεται και σε ομαδικό επίπεδο, πολύ εντατικά. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνετε ότι η δόμηση άξονα κεραιών, ριζών κλπ. Πρέπει να προϋπάρχει. Εδώ θα είναι λοιπόν ο διαλογισμός σήμερα. Φώτα. Βαθιές αναπνοές. Χαλαρώνουμε. Το κανάλι της πνευματικής πλανητικής ιεραρχίας πάλεται. Ευθυγραμμισμένοι, αφήνουμε τους εαυτούς μας παθητικά να χαλαρώσουν. Χαλαρώνουμε φυσικά, συναισθηματικά και νοητικά. Όντας σε πνευματική εγρήγορση, ο χρυσός μας άξονας πάλεται. Οι χρυσές μας ρίζες παμφότινες. Η κεραία μας ανεβαίνει, εδώ και τώρα. Πολύ ψηλά. Όντας μέσα στο φυσικό μας σώμα, ανακαλύπτουμε την ανώτερη διάστασή μας. Και ο φυσικός μας εγκέφαλος την καταγράφει.
είμαστε συνδεδεμένοι με την καρδιά του ήλιου και την καρδιά της γης. Συνειδητά ενεργοποιούμε την παρουσία των αγγέλων και διευρύνουμε την άβρα μας για να τους υποδεχθούμε. Όλα τα χρώματα του ουράνιου τόξου στην άβρα μας. Και υποδεχόμαστε. Και ανοιγόμαστε. Μέσα στην ενέργειά μας, ο φύλακας άγγελός μας συμπαραστέκεται. Συνεργός και βοηθός. Τον τιμούμε. Μαζί μας εξελίσσεται. Ελέγχουμε εάν όντως του προσφέρουμε τις ευκαιρίες εξέλιξης για τις οποίες είμαστε υποχρεωμένοι ή καθυστερούμε ανέτεια την εξέλιξή του. Στην άβρα μας υποδεχόμαστε τον άγγελο της μοφλόγας και αφήνουμε την ενέργειά του να μας διαποτίσει ολόκληρους. Ελέγχουμε εάν όντως δημιουργήσαμε τις κατάλληλες συνθήκες για την υποδοχή του. Ελέγχουμε εάν και κατά πόσο είναι ενεργοποιημένη η μοφλόγα στο βωμό της καρδιάς μας. Ελέγχουμε εάν και κατά πόσο τα κύτταρά μας αντιφεγγίζουν από τη μοβ ενέργεια του ιόχρου πυρός.
ελέγχουμε εάν και κατά πόσο η αυρική μας ακτινοβολία εμπεριέχει την ενέργεια της κάθαρσης. Του εξαγνισμού. Για μας, τους αδελφούς μας και το περιβάλλον μας. Νιώθουμε πιο ελαφρύς. Και η δημιουργία των συνθήκων αυτών μέσα στην άβρα μας έλκει αυτομάτως πολλούς, πάρα πολλούς αγγέλους. Αγγέλους της ιόχρου φλόγας. Τους υποδεχόμαστε με άνοιγμα. Άνοιγμα καρδιάς. Μας βοηθούν στην ενεργειακή μετάλλαξη των σωμάτων μας. Είμαστε σε θέση τώρα, με αγάπη και εμπιστοσύνη, να αφήσουμε τις ενέργειές μας να διαχυθούν στο χώρο, αλληλεπιδρώντας μεταξύ τους. Ενεργειακά παιχνιδίσματα. Αυρικές προσεγγίσεις. Και δημιουργούμε τη σφαίρα, την ενεργειακή της ομάδος. Η περιβάλλουσα ενέργεια στη σφαίρα αυτή είναι χρυσή. Η ενέργεια της ομάδος οριοθετείται. Πάντοτε μέσα στο χρυσό κανάλι της πνευματικής πλανητικής ιεραρχίας, η σφαίρα μας αποκτά εμφανές κέντρο. Ένα χρυσό κέντρο. Εκπέμπουμε την ενέργεια από τους άξονές μας, αφήνοντας τη χρυσή ενέργεια των αξώνων μας να ακτινοβολήσει μέσα στο χώρο. Η επιλεκτική συσσόρευση της ενέργειας των αξώνων μας δημιουργεί στο κέντρο της σφαίρας τον χρυσό
άξονα της ομάδος. Δημιουργεί τον ομαδικό χρυσό άξονα. Παρατηρούμε την εκπεμπόμενη από όλους μας ενέργεια από το τμήμα του χρυσού άξονα που πρωτοσχηματίζεται. Σχηματίζεται το κάτω μέρος του άξονα. Από το κέντρο της καρδιάς μας, της ανοιχτής, εκπέμπουμε ενέργεια αγάπης προς τον άξονα της ομάδος. Αργά γίνεται προσπάθεια δόμησης του άξονα του ομαδικού. Αργά. Και χαλαρώνουμε. Πάντα σε πνευματική εγρήγορση. Ο άξονας της ομάδος δομείται. Ελέγχουμε τους ατομικούς μας άξονες. Ελέγχουμε την ατομική μας στάση απέναντι στην ομάδα. Τα κίνητρά μας. Τα ατομικά. Υπάρχει έστω και ένα ομαδικό κίνητρο. Καταγράφουμε. Ελέγχουμε τις ατομικές μας διαθέσεις απέναντι στην ομάδα. Πώς βαθμολογούμε την ομαδικότητά μας την ατομική. Η ανοιχτή καρδιά μας βρίσκει ανταπόκριση. Τι πιέσεις υφίσταται ενεργειακές. Τοποθετούμε φίλτρα. Φίλτρα προστασίας. Ώστε να παραμείνουμε ανοιχτοί και συγχρόνως προστατευμένοι. Μπαίνουμε στον κόπο της διπλής αυτής εσωτερικής στάσης και άνοιγμα και προστασία. Πόσο ελέγχουμε το άνοιγμα της καρδιάς μας.
πόσο είναι κατευθυνόμενο. Πόσο είναι αυθόρμητο. Τοποθετούμε φίλτρα προστασίας. Τα θεωρούμε αναγκαία. Ή τα θεωρούμε αντιφατικά στο άνοιγμα. Καταγράφουμε τη στάση. Είμαστε ομάδα. Λειτουργούμε ως ομάδα. Ελέγχουμε το κέντρο του λαιμού μας. Είναι κλειστό. Είναι ορθά ανοιχτό. Είναι ρυθμιζόμενο. Από ποια ενέργεια. Σε ποιο ενεργειακό μας κέντρο υπακούει το κέντρο του λαιμού μας. Σε κέντρο που βρίσκεται κάτω από το διάφραγμα. Σε κέντρο που βρίσκεται πάνω από το διάφραγμα. Ζητάμε μία εικόνα. Ένα σύμβολο. Μία ένδειξη που να μας δείχνει την ενέργεια που εκπέμπουμε από το λαιμό μας. Μας ικανοποιεί. Μπροστά μας, προβάλλουμε συνειδητά με τη θέλησή μας την εικόνα, το σύμβολο που αποδίδει την ενέργεια που θέλουμε εμείς να εκπέμπει το κέντρο του λαιμού μας. Με τη βοήθεια της ανώτερης ευθυγράμμισής μας, προβάλλουμε το σύμβολο που εμείς θέλουμε ως άσκηση εξυγίανσης
και προσανατολισμού πνευματικού. Το σύμβολο που διαλέξαμε επί του κέντρου του λαιμού μας. Πάνω από το κεφάλι μας, στην ίδια ευθεία της χρυσής μας κεραίας, οραματιζόμαστε έναν χρυσό ήλιο. Αποδίδοντας μέσω του χρυσού αυτού ήλιου την ενέργεια του ανώτερου ηλιακού εαυτού μας. Αφήνουμε την ηλεκτρική αυτή ενέργεια να μας κατακλείσει, περνώντας μέσα από το φιλτραρισμένο εγκέφαλό μας. Μεταξύ του εγκεφάλου μας και του ανώτερου εαυτού μας τίθενται πολλαπλά φίλτρα ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός. Μέσα από αυτά τα φίλτρα, ο ανώτερος εαυτός μας καταγράφει πάνω στον εθερικό μας εγκέφαλο τα μηνύματά του. Ο εθερικός μας εγκέφαλος ηλεκτροδοτείται στα βόλτα εκείνα τα οποία αντέχει. Τα βόλτα εκείνα για τα οποία είναι προετοιμασμένος. Ο καθένας υφίσταται διαφορετική ηλεκτρική υπεδιέγερση του εθερικού του εγκεφάλου. Διαφορετική. Είναι ανοιχτός και υποδέχεται. Υποδέχεται και δέχεται τα μηνύματα. Ολόκληρο το νευρικό μας σύστημα ανταποκρίνεται μαλακά. Όλα μας τα κύτταρα, σε ολόκληρο το σώμα μας, περνούν το μήνυμα.
ο ανώτερος εαυτός μας, συνομιλεί ηλεκτρικά με ολόκληρο το σώμα μας. Όλα μας τα κύτταρα ανταποκρίνονται. Και το πιο μικρό απομακρυσμένο κύτταρο ανταποκρίνεται. Γίνεται μία αντανάκλαση του ανώτερου εαυτού μας. Κυταρική καταγραφή. Τα κύτταρά μας αφυπνίζονται. Οι φυσικές αισθήσεις μας ενεργοποιούνται και αυτές στις εσωτερικές τους προεκτάσεις. Νέοι κωδικοί καταγραφής μέσα στην άβρα μας. Διπλή επεξεργασία της άβρας μας. Μεγαλύτερη ευαισθησία. Μεγαλύτερη προστασία. Τα δύο αυτά χαρίσματα πρέπει να ισορροπούν και να ακολουθούν το ένα το άλλο. Εις το όνομα του Πατρός δυναμώνουμε. Αυρικά ισχυροποιούμαστε. Εις το όνομα του Πατρός καταγράφουμε διαστάσεις του ανώτερου εαυτού μας μέσα στην άβρα μας, πτυχές του άγνωστες μέχρι τώρα. Άλλες ποιότητες. Στην καθημερινότητά μας θα έχουμε την ευκαιρία να αντιληφθούμε τις νέες δονήσεις, τα νέα μηνύματα, τις νέες προδιαγραφές. Εις το όνομα του Πατρός. Με τη βοήθεια του φύλακα άγγελου μας και τη συνεχή συνειδητή παρουσία των αγγέλων της καθάρσεως του Ιόχρου Πυρός, ανταπεξερχόμαστε στο καθημερινό μας βίωμα. Πολλαπλές κεραίες παρουσιάζονται στην άβρα μας προς όλες τις κατευθύνσεις.
Ζητάμε να καταγράφεται μόνο ό,τι είναι χρήσιμο για την εξέλιξή μας και για την υπηρεσία μας. Ζητάμε το φίλτρο εκείνο που θα επιτρέψει στο φυσικό μας μηχανισμό να ανταπεξέρχεται ισορροπημένα στον καταιγισμό των εντυπώσεων. Εμπιστευόμαστε τον ανώτερο εαυτό μας να τοποθετήσει φίλτρα από όπου οι εντυπώσεις αυτές θα ελέγχονται και θα αξιοποιούνται ή θα απορρίπτονται. Συνειδητοποιούμε το μηχανισμό καταγραφής και απόρριψης των εντυπώσεων. Ζητάμε ο μηχανισμός αυτός να ελέγχεται μόνο από τον ανώτερο εαυτό μας, θέτοντας στην υπηρεσία του την προσωπικότητά μας. Από τα βάθη της καρδιάς μας, εκπέμπουμε στην προσωπικότητά μας το μήνυμα που επιθυμούμε και παραδίδουμε τους εαυτούς μας στα χέρια του Χριστού. Να προσανατολίσει και να οριοθετήσει τις ενέργειές μας. Να χρωματίζει τη βούλησή μας και να μας οδηγεί στην καθημερινή πραγμάτωση του εσωτερικού μας γίγνεσθε. Εδώ και τώρα. Σόμ. Σόμ. Μέσα από τις ρίζες τις χρυσές μας, αφήνουμε την πλεονάζουσα ενέργεια να κυλήσει μέσα στη γη. Θείες οντότητες την παραλαμβάνουν για να τη χρησιμοποιήσουν για το θείο έργο. Συνειδητά κλείνουμε την κεραία μας, έλκοντας την αργά προς τον εγκέφαλό μας και μόλις την αφήνουμε να εξέχει ελαφρότατα από το κρανίο μας. Τα ενεργοποιημένα κέντρα μας
τα παραδίδουμε στον ανώτερο εαυτό μας και ζητάμε φίλτρα προστασίας ως προς το εξωτερικό περιβάλλον. Οι ευθυγραμμίσεις που ακολουθούν είναι αυτόματες και δεν επιδέχονται καμία ατομική επέμβαση. Η άβρα μας προστατεύεται συνεχίζοντας να εκπέμπει φως. Και πυρ καθαρτήριο. Εις το όνομα του Πατρός. Ο καθένας στο δικό του ρυθμό και με σεβασμό στο ρυθμό του διπλανού του γειώνεται πολύ αργά. Πολύ αργά. Ομ.